χθεσινή επίσκεψη του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων Αδωνή Γεωργιάδη ήταν επεισοδιακή, καθώς αρκετοί πολίτες τον περίμεναν για να τον αποδοκιμάσουν έντονα. Μια εικόνα που πλέον έχει γίνει συνήθεια για τα περισσότερα κυβερνητικά στελέχη, τα οποία δέχονται σχεδόν σε κάθε τους δημόσια επίσκεψη αποδοκιμασίες. Χαρακτηριστικές βεβαίως είναι και οι παρεμβάσεις των πολιτών σε τηλεοπτικές εκπομπές. Όμως αυτό που έγινε χθες έχει διπλή σημασία και δείχνει την πραγματική κατάσταση που επικρατεί στην Ελλάδα. Οι πολίτες δεν αντέχουν άλλο τη συγκεκριμένη κυβέρνηση. Τα όσα έγιναν χθες απέδειξαν ότι έπεσε και το τελευταίο γαλάζιο κάστρο, καθώς η Καστοριά ήταν ο μόνος νομός στον οποίο η Νέα Δημοκρατία είχε πάρει πάνω από 50% στις εκλογές του 2019. Μάλιστα, η αμηχανία του Άδωνη Γεωργιάδη για τα όσα έγιναν στην Καστοριά ήταν έκδηλη καθ' όλη τη διάρκεια της επίσκεψής του, αφού έφτασε στο σημείο να υποβιβάζει ακόμα και τον αναπληρωτή υπουργό Νίκο Παπαθανάση, ρωτώντας τον: «Νικολάκη, τα βγάζεις πέρα με το μισθό του υπουργού που είναι μηδέν?» Στην πραγματικότητα, ο Άδωνης Γεωργιάδης ήταν ιδιαίτερα εκνευρισμένος και προσπάθησε στη σύσκεψη να κάνει χιούμορ, λέγοντας: «Σας ευχαριστώ για τη θερμή υποδοχή και μέσα και έξω, με τους παριστάμενους να γελάνε».